Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δημοκρατία δεν τεμαχίζεται σε οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, ασφάλεια. Η δημοκρατία, όπως και η χώρα, είναι ενιαία και θα σταθεί όρθια σε όλους τους τομείς ταυτόχρονα και ισοδύναμα. Και βέβαια η δημοκρατία δεν εκχωρεί δικαιώματα και ελευθερίες σε θεσμούς, φορείς και άτομα που δεν υπόκεινται στο δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έρχομαι τώρα σε ζητήματα της αρμοδιότητάς μου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε σε ένα νέο περιβάλλον εγκλήματος και ασφάλειας. Έχουμε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βίας που προσβάλλουν ευθέως την ανθρώπινη ζωή. Κυρίως όμως έχουμε μια εγκληματικότητα που προσβάλλει την ασφάλεια των πολιτών και δημιουργεί κινδύνους στην ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό πρέπει το κράτος δικαίου και κυρίως η αστυνομία και η δικαιοσύνη να βρουν με ποιο τρόπο θα διαχειριστούν αυτό το νέο περιβάλλον εγκλήματος και ανασφάλειας, με όρους βέβαια συνταγματικής και δημοκρατικής νομιμότητας. Η νέα μορφή βίας, εγκληματικότητας και ανασφάλειας δημιουργεί και νέους ρόλους στη στρατηγική της αστυνομίας, η οποία πρέπει και αυτή να δρά, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά, πολιτισμικά δεδομένα, τη συλλογική συνείδηση και βέβαια την ιστορία και τα δικαιώματα του λαού. Και αυτό γιατί? Γιατί η αποτελεσματική άσκηση του κοινωνικού ελέγχου από την αστυνομία προϋποθέτει ένα μίνιμουμ πολιτικής δημοκρατίας και νομιμοποίησης, αλλά και ένα μάξιμουμ κοινωνικής συνένεσης. Η αστυνομία σε ένα δημοκρατικό κράτος προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών, ενώ σε ένα αυταρχικό καταπιέζει τους πολίτες. Άρα, η τριγωνική σχέση κράτος-αστυνομία-πολίτης συναντιέται κατά τη γνώμη μας στο σημείο που η υποχρέωση των αστυνομικών για την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης συνιστά ένα διαχρονικό δημοκρατικό αίτημα. Κρίσιμο το ερώτημα. Η αστυνομία μπορεί να επιφορτιστεί πέραν του κοινωνικού ελέγχου και με την εδραίωση της δημοκρατικής νομιμότητας, ίσως και με την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής? Η αστυνομία ως κοινωνική λειτουργία αλλά και ως θεσμική λειτουργία μπορεί να στοχεύει στην προστασία και στη ρύθμιση της κοινωνικής τάξης, δηλαδή του χώρου άσκησης των δικαιωμάτων όλων μας? Σήμερα τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν. Οι πολίτες δεν επιθυμούν μόνο την προστασία από το έγκλημα, αλλά και από τη γενικευμένη αταξία και ανομία. Η αστυνομία δεν πρέπει λοιπόν να ασχολείται μόνο με τα συμβάντα, αλλά πρέπει να προλαβαίνει τα κοινωνικά γεγονότα, τις κοινωνικές εντάσεις, πριν γίνουν εγκληματογόνες. Άρα ο εντοπισμός του προβλήματος και κυρίως των αιτίων που δημιουργεί η νέα δράση της αστυνομίας σημαίνει επιστημονική αστυνόμευση και κοινοτική αστυνόμευση. Αυτή η πολυκλαδική συνεργασία ανάμεσα στους τοπικούς θεσμούς, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τους πολίτες και την αστυνομία, ένα τετράγωνο που δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση να συνεννοηθεί, αξίζει όμως τον κόπο να τη δούμε και να την προσπαθήσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός από την ορθή διοίκηση που κυρίως προϋποθέτει προσφορότητα της δράσης και αποτελεσματικότητα, κρίσιμες παραμένουν οι παράμετροι νομιμότητα της επέμβασης, βασιμότητα των μέτρων και κοινωνική αποδοχή του αποτελέσματος. Ο ακριβής ορισμός τι σημαίνει νόμιμη δημοκρατική αστυνομική παρέμβαση, δηλαδή η θετική διαντίδραση αστυνομίας και πολιτών, πρέπει να μελετηθούν σε βάθος. Η αστυνομία όμως πρέπει να εντάξει την αστυνόμευση μέσα στην κοινότητα, με πρόληψη και αποτροπή, με διαμεσολάβηση και κυρίως να ρυθμίζει και όχι να καταστέλει τα κοινωνικά προβλήματα. Ως προς το πολιτικό σκέλος, θα ήταν ίσως ευκταίο να δημιουργηθεί ένα εθνικό συμβούλιο αστυνόμευσης, το οποίο θα χαράζει γενική στρατηγική και θα αναφέρεται στο κοινοβούλιο. Θα επανέλθω σε αυτό. Ως προς το επιστημονικό σκέλος, έφτασε η ώρα, πιστεύω, να ιδρυθεί ένα ερευνητικό Ινστιτούτο Μελέτης και Ανάλυσης Εγκληματικότητας και των Αστυνομικών Σπουδών. Πρέπει να προλαβαίνουμε τη δυναμική του εγκλήματος και όχι να τρέχουμε πίσω από αυτήν. Τίποτα βέβαια δεν μπορεί να πετύχει αν δεν αλλάξει το κοινωνικό προφίλ του Έλληνα αστυνομικού. Όπως δεν μπορούμε να έχουμε εκπαίδευση χωρίς δασκάλους. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί να έχουμε αστυνομία χωρίς αστυνομικούς, με υψηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης, με κοινωνική αναγνώριση και με εξασφαλισμένο στάτους. Ο σύγχρονος αστυνόμος δεν παίζει κρυφτούλι με τους κλέφτες στις γωνιές της αλάνας ή της αυλής, αλλά έχει να αντιμετωπίσει την αυτοκρατορία του εγκλήματος, τον λεγόμενο killer καπιταλισμός.
για να τον έχουμε φίλο και προστάτη στον δρόμο, στο σχολείο, στην επιχείρηση. Πρέπει αφενός να τον εμπιστευτούμε στρατηγικό ρόλο και όχι μόνο εκτελεστικό, και αφετέρου να τον εκπαιδεύσουμε κατάλληλα. Ίσως αυτή να είναι η αρχή μιας νέας εποχής στη σχέση αστυνομίας-πολίτη, αλλά και μια νέα εποχή στην ορθή, σύγχρονη, αποτελεσματική και πάντα εντός των ορίων του συντάγματος και του πολιτισμού μας αντιμετώπιση του εγκλήματος. Για μας δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι άνθρωποι, υπηρεσί παράγοντες και φορείς. Υπάρχουν υψηλόβαθμα και μικρόβαθμα στελέχη, οι οποίοι όμως είναι όλοι χαμηλόμιστοι, όλοι δικαιούνται αναγνώριση επικινδυνότητας του επαγγέλματός τους και όλοι όμως πρέπει να υπάγονται στον πειθαρχικό και δημοκρατικό έλεγχο. Η ελληνική αστυνομία οφείλει να κατανοήσει ότι η συλλογική δράση δεν αποτελεί παράγοντα διατάραξης της δημόσιας τάξης, αλλά κοινωνική λειτουργία. Στο βαθμό που η αστυνομία διευκολύνει την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, οι σχέσεις ανάμεσα αυτήν και τους πολίτες θα βελτιωθεί. Φυσικά, τούτο δεν σημαίνει ότι η αστυνομία θα αντιμετωπίσει δραστικά περιπτώσεις εγκληματικότητας, αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται σε μια διαφορετική βάση, όπου η αστυνομία δεν θα αντιμετωπίζει το πλήθος, ούτε ως ομοιογενές, αλλά και ούτε εκ των προτέρων επικίνδυνο. Δεν είναι εχθρός της αστυνομίας ο κάθε διαδηλωτής. Και αυτό θα πρέπει να γίνει απολύτως σαφές στο αστυνομικό προσωπικό που διαχειρίζεται μαζικές εκδηλώσεις. Μόνο με την υιοθέτηση μιας τέτοιας προσέγγισης μπορούν να αποκατασταθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία και την ελληνική κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός χθες υπογράμμισε «Δημοκρατία παντού», το νέο δόγμα για την ασφάλεια, την ελευθερία, τα δικαιώματα και τις σχέσεις αστυνομίας-πολίτη. Συμβολική αλλαγή του τίτλου της ΕΕΠ σε Υπηρεσία Προστασίας Εθνικής Κυριαρχίας. Όμως σημαντικό το γεγονός ότι αναλαμβάνει αρμοδιότητες για την εξωτερική ασφάλεια και όχι για την εσωτερική, που είναι υπόθεση των υπηρεσιών της αστυνομίας. Με την εξέλιξη του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας σε Ινστιτούτο Αντιεγκληματικής Πολιτικής και Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Πολιτικής για την Αστυνόμευση ή πιθανόν μια ειδική μόνιμη επιτροπή της Βουλής. Στο πλαίσιο αυτό, θα παραξιολογηθεί και θα οριοθετηθεί ο ρόλος των ειδικών και εποχούμενων δυνάμεων της αστυνομίας. Θα τα ξαναδούμε εξ αρχής. Γιατί είχαν έτσι χαραχτεί, γιατί είχαν έτσι λειτουργήσει και πώς ακριβώς τελικά η κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με την αστυνομία. Ίδρυση δικαστικής αστυνομίας που θα υπάρχει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο αγαπητός Υπουργός Δικαιοσύνης ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχει ο νόμος 2145 του 1993, 22 χρόνια πριν, που ιδρύει, αλλά δεν υπάρχει το προεδρικό διάταγμα για να λειτουργήσει. Επαναφορά του θεσμού του αστυνόμου της γειτονιάς. Πεζές περιπολίες. Γιατί όλα αυτά μας χρειάζονται? Γιατί βασικά η αστυνομία είναι ο προστάτης του φτωχού. Οι έχοντες και κατέχοντες δεν έχουν ανάγκη από τη δημόσια αστυνομία. Πρέπει λοιπόν να μην νιώθει, εκτός από τα άλλα βάρη που το οποίο το έχουμε φορτώσει, και την ανασφάλεια στη γειτονιά, στην πλατεία, στο σχολείο. Και βέβαια αναβάθμιση και εξυγχρονισμό σε εκπαίδευση των αστυνομικών. Πρέπει να επανεξετάσουμε ως προς τη λειτουργικότητα το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης αστυνομίας. Παρόλο που ύστερα από 30 χρόνια ψηφίσαμε το 2014, έχει προβλήματα. Πρέπει να πατάξουμε τη διαφθορά με αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τους πρώην αστυνόμους και δημοτικούς που θέλουν να παραμείνουν. Να αναβαθμίσουμε την τεχνολογική υποστήριξη του έργου της αστυνομίας και γέννηση υποδομής. Να επανεξετάσουμε τις διαδικασίες κρίσεων, μεταθέσεων, προσλήψεων με στόχο την αξιοκρατία. Να επανεκτιμήσουμε ζητήματα ασφάλισης και υγιεινής. Έχουμε ήδη αποδεσμεύσει αστυνομικούς από πάρεργα. Ήδη επέστρεψαν στις θέσεις τους 500 αστυνομικοί και 80 οχήματα, έχοντας αξιολογήσει μόνο τους πολιτικούς. Μας μένουν 3.500 ακόμα περιπτώσεις αξιολόγησης, φρούρησης μη πολιτικών προσώπων. Είμαστε βέβαιοι ότι τελικά θα έχουμε πάνω από 1.500 αστυνομικούς στον δρόμο και όχι έξω από σπίτια. Στην πυροσβεστική υπάρχει μια κρεμότητα των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Εκεί πράγματι υπάρχει ένα νέο κονδύλι. Θα επανέλθω σε αυτό. Τα έχουμε όλα κοστολογήσει. Πρέπει να ανανέωση του στόλου των εθνικών αέριων μέσω δασοπυρόσβεσης. Πρέπει να αναβαθμίσουμε την πυροσβεστική ακαδημία, να αποποιήσουμε τις διαδικασίες προμήθειας υλικού και πάντα κάλυψη όνειρων
και ασφάλιση επιχειρήσεις. Εργαζόμενοι είναι όλοι. Στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας, ενδυνάμωση επιχειρησιακή και λειτουργική της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών. Θέλω να υπογραμμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είχαμε 5 μέρες ακραία φαινόμενα και δεν ακούσαμε, και είναι επιτυχία της πυροσβεστικής, που είναι το κράτος. Εγώ έχω δηλώσει και στην αστυνομία ότι δεν πρόκειται να γίνει πολιτική εκμετάλλευση των επιτυχιών της. Οι επιτυχίες της αστυνομίας είναι επιτυχίες της αστυνομίας. Για τις αποτυχίες της αστυνομίας θα αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Προώθησε εθελοντικής πολιτικής προστασίας και αυτοπροστασίας. Ευαισθητοποίησε θέματα προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών πληθυσμού και ειδικών ομάδων, ΑΜΕΑ κλπ. Θα μελετήσουμε τη θέσπιση του θεσμού του συνωγόρου του αστυνομικού κατά το πρότυπο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και θα υπάρξει διαφανής, αντικειμενικός και ουσιαστικός έλεγχος σε καταγγελόμενα περιστατικά ρατσιστικής βίας, απάνθρωπης μεταχείρισης ή και βασανισμών. Με τα πρώτα νομοσχέδιο, θα καταργήσουμε τις διατάξεις του νόμου 4281 και 4254 που αφορούν τα ασφαλιστικά θέματα των απασχολουμένων στα σώματα ασφαλείας, ΤΕΑΠΑΣΑ, και θα εφαρμοστούν εφ' εξής τα οικίες καταστατικές διατάξεις. Θα καταργήσουμε την υπουργική απόφαση που στηρίχθηκε στην γνωμοδότηση 4414 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την παράταση πέραν του 18μηνου της κράτησης των μεταναστών. Θέλω να επισημάνω ότι οι περισσότερες προτάσεις δεν έχουν οικονομικό κόστος, αλλά πρωτίστως θεσμικές παρεμβάσεις είναι. Αλλά και όπου προκύπτει νέα επιβάρηση, πλην των ήδη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό, αυτή έχει πλήρως κοστολογηθεί και καλύπτεται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το ΕΣΠΑ. Θα σας δώσω 2-3 παραδείγματα. Μολονότι οι προϋπολογισμοί και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού είναι ελλειμματικοί, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτές τις μαύρες τρύπες. Ένα παράδειγμα. Η λειτουργία του θεσμού του αστυνομικού της γειτονιάς. Η πρόληψη είναι 238 αστυνομικοί με οχήματα, με δίκυκλα, με κινητά τηλέφωνα. 6.600.000 το κόστος προβλέπεται. Είναι ήδη στον προϋπολογισμό. Θα σας πω για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οχήματα. Από κατασχημένα οχήματα. Από το 2000 έχει να αγοραστεί ένα όχημα για την αστυνομία και την πυροσβεστική. 203 οχήματα το 2014 πήραμε και περιμένουμε να πάρουμε 400 φέτος. Από το Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, 490 πήραμε το 2014, περιμένουμε να πάρουμε και φέτος 150, 226 από το ΠΕΠ, το Πυθυσιακό Πρόγραμμα. Έχουμε πράγματι δύο μαύρες τρύπες προϋπολογισμούς, και του Υπουργείου και για την αστυνομία και την πυροσβεστική. Και έχουμε και παράξενα πράγματα. Πληρώνει, παραδείγματος χάρη, νίκη στο στρατό η αστυνομία για κέντρα κράτησης. Πληρώνει νίκη στο αεροδρόμιο η αστυνομία. Το προβλητικό έχει γλιτώσει αυτή την ιστορία. Έχουμε προβλήματα για τους πενταετής. Θέλω να πω ότι αν για 2.200 έχουμε ένα κόστος 11.900.000, αν για τους 4.000 που είναι ένα διαφορετικό ζήτημα της ρύθμισης, 20.200.000 είναι περίπου το μόνο πρόβλημα μαζί με τα Καναντέρ που πρέπει να δούμε εν ώψη περίοδου, που πρέπει να το ξαναδούμε μέσα στον προϋπολογισμό. Όμως και από το ΕΣΠΑ και αν θέλετε από την πρωτοβουλία Γιούνκερ ήδη έχουμε ζητήσει 300 εκατομμύρια για Καναντέρ και 150 για λεωφορεία της αστυνομίας. Το μέλλον είναι να αντικαταστήσουμε μέσω της διοικητικής αναδιάρθρωσης όλη αυτή τη διασπορά κτηρίων όπου πληρώνουμε 18 εκατομμύρια πυροσβεστική και 20 εκατομμύρια αστυνομία, 6,5 εκατομμύρια στα ΙΠΕΔ από τα 20, και να δούμε όλη την ιστορία με την αύξηση των δυνατοτήτων χορηγιών. Τέλος, πρέπει να κωδικοποιήσουμε την αστυνομική νομοθεσία. Δεν μπορεί οι πολυδέδαλες διατάξεις να αποτελούν μυστικό ορισμένο μανδαρίνων. Τελειώνω με μια σκέψη για την τρομοκρατία. Η Βουλή όφιλε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το 2002 και οφείλει και τώρα να συζητήσει την πολιτικοκοινωνική πλευρά της τρομοκρατίας. Ένα φαινόμενο που στη χώρα μας, μόνη ευρωπαϊκή χώρα, διαρκεί 40 και πλέον χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο ποινικά.
χρειάζεται βαθύτερη ανάλυση, ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται να μην είναι μόνο αστυνομικά. Θυμίζω και η Γαλλία και η Ιταλία το κάνανε. Συζητήσαν το πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο και όχι τους συγκεκριμένους τρομοκράτες. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυβέρνηση έχει όραμα. Το Υπουργείο έχει σχέδιο. Οι αστυνομικοί ως εργαζόμενοι θέλουν να συμφιλειωθούν με το λαό. Τα κόμματα δεν έχουν λόγο να μην συμφωνούν στη γενική στρατηγική. Η ελληνική κοινωνία δείχνει έτοιμη να μας συνδράμει για να αισθανθεί ασφαλής από το έγκλημα και θωρακισμένη από την κατάχρηση εξουσίας. Καλή δύναμη σε όλους μας, με εμπιστοσύνη στους θεσμούς της δημοκρατίας και στην εκλεγμένη κυβέρνηση. Ευχαριστώ.